Κύριε Μόμα Πρωτούλη, υπάρχει λύση, ανθρώπους. λοιπόν. Τι λύση κυνηγούμε λύση την ουρά μα τώρα. Λύση υπάρχει, αρκεί να θέλουμε να σπάσουμε αυγά. Λύση υπάρχει, αν ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, τα κούφια λόγια συγκίνηση των Ευρωπαίων Επιτρόπων που ακούσαμε σήμερα, αλλά και των κυβερνήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να κρύψουν ότι αυτή η εγκληματική πολιτική έχει ηθικό αλλά και φυσικό αυτοργό, λέμε εμεί, mm -hmm. ε, ακριβώ στην αντιμεταναστευτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα για τη χώρα μα υπάρχουν σοβαρότατε ευθύνε από τα κόμματα που λίγο πριν κοκορομαχούσαν σε αυτή την περίοδο για τη συμφωνία, την υπογραφή, την εφαρμογή και την επέκταση των συμφωνιών όπω είναι το Δουβλίνο 2 και 3, όπω είναι η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία που καθιστά τη χώρα μα φυλακή ψυχών. Ακούσατε λίγο πριν τον αξιωματικό του λιμενικού τύπου. Ότι φορτώνονται οι άνθρωποι, και ακολουθούν την περιβόητη οδό τη κεντρική Μεσογείου για να πάνε πού, για να πάνε στι χώρε προορισμού του. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε καθαροί σε αυτά που λέμε. Τι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται, Τι τρελαθήκανε και βάζουν μανάδε στα παιδιά μέσα στα μπάρια κλειδωμένα και περνάνε ε, το στενό τη Καλαβρία. Τρελαθήκανε. Έχουμε 6,5 εκατομμύρια πρόσφυγε, συγκεκριμένα στοιχεία του ΟΗΕ. Αυτοί είναι οι πρόσφυγε. Τι είναι οι πρόσφυγε, πρέπει να το πούμε. 6,5 εκατομμύρια από την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας. 6,5 εκατομμύρια. 5,7 εκατομμύρια από το Αφγανιστάν. 5,7 εκατομμύρια από την Ουκρανία. Τρεις μόνο χώρε, το 52% των προσφύγων και μεταναστών από τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή του πλανήτη που είμαστε και εμείς. Και για να είμαστε και καθαροί, οι μόνοι πρόσφυγες, οι μόνοι πρόσφυγες που αντιμετωπίζονται με τη Σύμβαση της Γενέβης, με αυτά τα ελάχιστα που έχει η Σύμβαση της Γενέβης, είναι οι πρόσφυγες από την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι 4 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες. Έγινε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση Κύριε Προφύλη. δέχτηκε το ειδικό καθεστώς αντιμετώπισης προσφύγων, ναι. το οποίο το αρνήθηκε στη Συρία οι 568 αγνοούμενοι, οι γυναίκες με τα παιδιά, που είναι στο βυθό αυτή τη στιγμή του πηγαδιού των Ινουσών, όπως λέγεται, είναι μανάδε από τη Συρία με τα παιδιά του. Θα επανέλθουμε στο θέμα, αλλά πρέπει να λοιπόν, τρέξουμε λοιπόν, αυτή λίγο. Πολιτική την πολιτική θα την καταδικάσουμε, θα παλέψουμε πρέπει την Πρέπει να 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 ή λίγο θα την, εκπομπή, περιγράφουμε με κροκοδίλια δάκρυα. Η εκπομπή μα ονομάζεται Ιωσή Πρωτούλη και η κυρία ναι, θα μια έχει το κουβέντα, τελευταίο. Επειδή υπή, υπήρξε μια συζήτηση περί αυτοδυναμία και μεγάλη παντοδυναμία, η πολιτική που εφαρμόζεται είχε περισσότερου Ψήφους από του 158 βουλευτέ που έχει η Νέα Δημοκρατία στα κρίσιμα ζητήματα. Αυτό που κουβεντιάζαμε λίγο νωρίτερα. Τη Συμφωνία Ελλάδα-Τουρκία για το μεταναστευτικό. Το Δουβλίνο 2, το Δουβλίνο 3. Ψηφίστηκε, στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ. Μεγάλα εμβληματικά αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε 200 αντιλαϊκού νόμου. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νόμων. Η μόνη μαχητική Λαϊκή αντιπολίτευση για τα συμφέροντα των πολλών, των εργαζόμενων που θα βρεθούν στη μεγά στο μεγάλο προκρούστη αυτή τη πολιτική την επόμενη μέρα, με αυτά που ήδη έχουν συμφωνήσει και βλέπουμε, όπω το περίφημο νέο υπερμνημόνιο, για το οποίο καμία συζήτηση δεν γίνεται, λε και εξαφανίστηκε, που είναι ένα μεγάλο δάνειο τη χώρα. 37 δισεκατομμύρια, και το οποίο ονομάζεται Ταμείο Ανάκαμψη, για το οποίο κανένα δεν μιλάει. Αυτό το δάνειο τι προαπαιτούμενα θα έχει, τι πρέπει να ψηφίσουμε, πώς θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός ένα ακόμα δάνειο. Λοιπόν, η συμφωνία τους αυτή με ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδα θα αντιμετωπιστεί, γιατί έχει αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα που δεν τρομάζει απέναντι σε κανέναν συσχετισμό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρωτούλη.